Και πάμε στη δεύτερη σύνδεση της σημερινής εκπομπής και συγκεκριμένα θα πάμε στη Σιτία, έτσι δεν είναι? Σωστά, γιατί οι πολιτιστικές δράσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κορνάρια. 2022, η Σιτία έχει παράδοση στον πολιτισμό και αυτό νομίζω θα μας επιβεβαιώσει και ο κύριος Λιμπερίου. Ακριβώς, και όταν βέβαια η καλοκαιρινή περίοδος συνδυάζεται με δράσεις πολιτισμού και με πρωτοβουλίες πολιτισμού, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος συνδυασμός από τη στιγμή που στη Σιτία φέτος βρίσκονται και έχουν βρεθεί χιλιάδες ξένοι τουρίστες, επισκέπτες από το εξωτερικό. Η καλύτερη διαφήμιση. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Κώστα Λιμπερίου, ο οποίος είναι πρόεδρος ΔΟΚΑΣ, του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σιτίας. Να αναφερθούμε από τη μία στα Κορνάρια 2022 και από την άλλη βέβαια στην τουριστική κίνηση. Την καλησπέρα μας κύριε Λιμπερίου. Πάμε Σιτία. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα κύριε Ασπανού. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Είναι το λεγόμενο πολιτιστικό καλοκαίρι για τη Σιτία, που έχει ξεκινήσει και εξελίσσεται. Για πείτε μας. Τα Κορνάρια 2022 είναι εδώ. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται έχουμε την συναυλία με τους Χαΐνιδες το Σάββατο στην πλατεία, στην καζάρμα Σιτίας. Και την Κυριακή έχουμε την Βαρκαρόλα, όπου είναι πλέον θεσμός από πέρσι, που θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Σιτίας. Ταυτόχρονα, την άλλη Πέμπτη έχουμε ένα street party στην πόλη μας και διοργανώνουμε και το άλλο Σαββατοκύριακο με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης το τουρνουά μπάσκετ 3-on-3, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του φίλου και παλιού αθλητή του Μάρκου Αναγνωστάκη. Ταυτόχρονα έχουμε τα σιτιακά δρόμενα που θα λάβουν χώρα 10, 11, 12, 13 του Ιουλίου, του Αυγούστου, συγγνώμη. Και επίσης έχουμε και τη μουσικοθεατρική παράσταση Αϊβαλή, όπου θα πραγματοποιηθεί σε 5 εμφανίσεις στο κέντρο της, στην πόλη της Σιτίας, συγγνώμη, και σε 2 χωριά. Ενώ ταυτόχρονα επίσης μουσικά σχήματα θα έρθουν στην πόλη μας και φυσικά τα πανηγύρια μας που αγκαλιάζουν τα χωριά μας, γιατί τα χωριά είναι πολιτισμός και τα στηρίζουμε όσο μπορούμε. Πάντως βλέπουμε, κύριε Λιμπερίου, ότι υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα, είτε αθλητικά, είτε θεατρικά, είτε μουσικά. Επομένως, όλοι θα μείνουν ευχαριστημένοι ερχόμενοι φέτος το καλοκαίρι στη Σιτία. Προσπαθήσαμε και φέτος, κύριε Σπανού, να καλύψουμε όλα τα γούστα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Αφοσιωθήκαμε αρκετά σε ένα πρόγραμμα για τους δικούς μας φίλους. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να είναι ευχαριστημένα και ευτυχισμένα. Να υπενθυμίσω ότι ο ΔΟΚΑΣ τρέχει το πρόγραμμα σε συνεργασία με τις εθνικές βιβλιοθήκες. Όπου κάθε Τετάρτη έχουμε δράσει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σιτίας, η οποία πρόσφατα εξοπλίστηκε με επιπλέον 4 τάμπλετ και 3 λάπτοπ, και έτσι σιγά σιγά οδηγούμαστε στην ψηφιακή εποχή κι εμείς. Κύριε Λιμπερίου, αναφερθήκαμε στα Κορνάρια, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, να πάμε λίγο και στην τουριστική κίνηση. Καταγράφει μία αύξηση σίγουρα σε σχέση με την περασμένη διετία 2021. Μεγάλος στόχος να πλησιάσουμε βέβαια και το 2019. Κύριε Παναγιωτόπουλε, η Σιτία άργησε λίγο να γεμίσει με κόσμο. Φταίνε πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Το είχαμε πει και στην προηγούμενη σύνδεση, όπου με 2,5 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα κατάλληλα όμως γεμίζουν σιγά-σιγά. Η εστίαση αρχίζει να βλέπει κόσμο στα μαγαζιά και στην παραλία, όπως και τα ξενοδοχεία. Οι παραλίες γεμίζουν. Θεωρώ ότι ο κόσμος έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ φέτος και οποιαδήποτε μετακίνησή του, έστω και μικρή, θα είναι πάρα πολύ σημαντική για να ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες. Σωστά, γιατί στηριζόσασταν και στηρίζεστε και στον εσωτερικό τουρισμό. Δηλαδή, βλέπαμε χανιώτες από τη μία άκρη της Κρήτης πήγαιναν στην άλλη μόνο και μόνο για να επισκεφθούν περιοχές της Σιτίας. Κάτι το οποίο, βέβαια, λόγω και της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης στα καύσιμα, έχει μετριαστεί αυτή η θέληση να μεταβούν σε Σιτία. Ωστόσο, έχουμε μπροστά μας ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο. Στην Κρήτη βρισκόμαστε, ειδικά εκεί στην Ανατολική Κρήτη, έχει καλοκαίρι μέχρι και τον Οκτώβρη, τέλειο Οκτώβρη. Οπότε, οι προσδοκίες παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Πολύ σωστά. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ήδη ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος δείχνει μια θετική εικόνα στον αφορά τις κρατήσεις. Ελπίζουμε γι' αυτό να αποτυπωθεί και στα ταμεία χειρήσεων. Να επιθυμίσω επίσης ότι από την Παρασκευή που μας πέρασε υπάρχει πλέον και το high speed που συνδέει τη Σιτία με τα Δωδεκάνησα, κάτι που δημιουργεί έξτρα κόσμο και μετακίνηση προς και από τη Σιτία. Να σας πω ότι στο πρώτο δρομολόγιο του high speed, όπου κάνει πλέον μόνο 5 ώρες από τη Σιτία για να πάει στη Ρόδο, μετακινήθηκαν γύρω στους 250 επιβάτες. Μάλιστα. Κύριε Λιμπερίου, την καλησπέρα μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε στη Σιτία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.